Κύριε Τσακρή, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά που είστε μαζί μας. Πάμε για ρεκόρ κρουσμάτων σήμερα, λογικά. Η λογική λέει ότι εφόσον και τα τεστ θα είναι πολύ περισσότερα σήμερα και θα ενσωματωθούν και κάποια από αυτά που έχουν γίνει στα σχολεία, λογικά θα έχουμε πιθανόν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, πολύ μεγαλύτερα νούμερα από τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά γενικά φαίνεται να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα το επιδημικό κύμα που έχουμε μπροστά μας, που χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της όμικρον, όπως λίγο πολύ συμβαίνει πια στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η Μεγάλη Βρετανία ίσως πάει λίγο πιο μπροστά σε αυτό το επιδημικό κύμα, που βλέπουμε και εκεί μια σταθεροποίηση, ιδιαίτερα στο Λονδίνο που έτρεξε πιο γρήγορα. Εκεί έχει σταθεροποιηθεί περισσότερο από τις υπόλοιπες περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας. Και για πόσο καιρό θα διατηρηθεί αυτός ο ψηλός αριθμός κρουσμάτων, γιατί ακούμε κάτι για το πίκο ότι θα είναι αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι τις 25 του μήνα, έτσι θα πάμε για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Όπως ξέρουμε, τα διάφορα μοντέλα που αναπτύσσονται σε σχέση με την εξέλιξη της επιδημίας έχουν πάρα πολλές ασάφειες, δεδομένου ότι υπάρχουν, είναι πάρα πολλές οι μεταβλητές και οι αστάθμητοι παράγοντες που υπάρχουν. Αλλά σίγουρα όταν έχεις μια έντονη κορύφωση περιμένεις και αποκλιμάκωση στη συνέχεια. Με τον ίδιο ρυθμό, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, όπως πήγαμε από τα 7.000 στα 25 και μετά στα 50, θα ξαναπάμε πάλι έτσι. Αυτό δεν το ξέρουμε σίγουρα, γιατί μπορεί να το είδαμε στην Νότιο Αφρική να συμβαίνει, αλλά και είναι και άλλες κλιματολογικές συνθήκες. Εδώ μπαίνουμε πια σε κρύες. Ο καιρός κρυώνει, οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά χαμηλές και αυτό πιθανόν να επιβραδύνει την αποκλιμάκωση που θα δούμε στις επόμενες εβδομάδες. Κύριε Τσακρή, τώρα αποτύπωση από την όμικρον στα νοσοκομεία υπάρχει, γιατί αυτό είναι το βασικό, αν καταλαβαίνω καλά. Έχουμε συμβιβαστεί πια, κάθε μέρα συμβιβαζόμαστε με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα. Τι γίνεται στα νοσοκομεία είναι το θέμα. Εντάξει, σίγουρα φαίνεται να είναι πιο ήπια σε γενικές γραμμές, να μην προκαλεί τόσο συχνά επιπλοκές όπως είναι η πνευμονία, που είναι βασική επιπλοκή της λίμωξης, όσο είχαμε με τις προηγούμενες παραλλαγές. Αλλά παρόλα αυτά, οι νοσηλείες αυξάνουν και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, τα συστήματα υγείας πιέζονται. Από την άλλη, έχουμε πολλές απώλειες υγειονομικών σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς λόγω ότι η επιδημία τρέχει και είναι σε καραντίνες. Τεθεί που είναι σε καραντίνα ή έχουν νοσήσει. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αύξηση των νοσηλείων. Μπορεί να μην είναι τόσο βαριές οι νοσηλείες όσο ήταν με τις προηγούμενες παραλλαγές του ιού, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει σημαντική αύξηση των νοσηλιών και βλέπουμε και στην χώρα μας και οι μονάδες εντατικής θεραπείας ακόμα δεν συνεχίζουν να πιέζονται, να έχουμε μεγάλο αριθμό νοσηλευωμένων, που έχει να κάνει βέβαια και με την παραλλαγή Δέλτα. Είναι αργή αποκλιμάκωση έτσι κι αλλιώς. Αργή αποκλιμάκωση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η όμικρον έχει διαφορετικά συμπτώματα από τις προηγούμενες και αν έχει και κοινά συμπτώματα με τη γρήπη. Και αν βρίσκεται γρήπη, γιατί πέρυσι θυμάμαι τέτοια εποχή που κάναμε τη συζήτηση, την γρήπη δεν τη βρίσκατε καθόλου. Τώρα βρίσκεται γρήπη. Η γρήπη στην Ελλάδα συνήθως έρχεται πιο αργά από την υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω πάλι κλιματολογικών συνθήκων και συνήθως η γρήπη τρέχει από τα βόρεια και δυτικά προς τα νότια και ανατολικά. Το επιδημικό κύμα που έχουμε κάθε χρόνο. Φέτος γενικά στην Ευρώπη είναι πιο πίσω σε σχέση με άλλες χρονιές από το 19-18, αν το συγκρίνουμε. Είναι βέβαια πιο αυξημένη από πέρυσι και είναι αναμενόμενο, που πέρυσι ήταν σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά τρέχει σε πιο χαμηλά επίπεδα, είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τα επίπεδα της γρήπης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα συνεχίσει να επικρατεί ο κορονοϊός και τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά θα πρέπει, τα συμπτώματα δεν μπορείς εύκολα να ξεχωρίσεις. Θα πρέπει διαγνωστικά περισσότερο να αποσαφηνίσεις εάν πρόκειται για γρήπη, εάν πρόκειται για απλό κρυολόγημα, εάν πρόκειται για COVID. Το βασικό σύμπτωμα της όμικρον ποιο είναι? Της όμικρον τώρα έχουμε συμπτώματα που μοιάζουν πολλά με το κοινό κρυολόγημα. Παιδιά, εγώ δεν είχα τίποτα. Είχα ένα τριπλοεμβολιασμένο, έτσι. Ναι, είναι σχετικό. Ένα μπούκωμα και απλώς λέει, επειδή το συζητάμε, δεν θα κάνουν ποτέ τεστ. Φυσικά, αυτό μπορεί να συμβεί και να είναι και τελείως ασυμπτωματική. Και βέβαια μπορεί να διαφεύγει κατά κάποιο τρόπο της ανοσίας η όμικρον, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της, η ανοσιακή διαφυγή απέναντι στον εμβολιασμό και σε προηγούμενη λίμωξη. Αλλά παρόλα αυτά, ιδιαίτερα όσοι έχουν κάνει και τις τρεις δόσεις του εμβολίου, φαίνεται να νοσούν ηπιότερα, να έχουν αυτά τα απλά συμπτώματα που αναφέρετε. Ο πονοκέφαλος είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Ο πονόλεμος, επίσης, και η πυρετική κίνηση, συνήθως ανεβάζουμε μια δεκατική πυρετική κίνηση, πιο πολύ πυρετό ανάλογα με την περίπτωση, είναι συμπτώματα τα οποία συναντάμε πολύ συχνά σε αυτές τις λοιμώξεις από την όμικρον. Και άλλο ένα πρακτικό ζήτημα που μας το βάζουν πάρα πολλοί τηλεθεατές και ακροατές το πρωί στο ραδιόφωνο. Τα self-test, τα rapid ή τα PCR πιάνουν την όμικρον? Γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ, αν καταλαβαίνω καλά. Είναι μεγάλη συζήτηση για το ποιο τεστ. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει. Θεωρητικά όλα μπορούν να την πιάσουν, εκτός εξαιρέσεων. Αλλά πάντα έχει σημασία και η σωστή λήψη, αν θα κάνουμε σωστή λήψη ή όχι. Και αυτό ισχύει
πολύ για τα self-test και τα rapid test να γίνει σωστά η λήψη, όπως επίσης και η αξιοπιστία του αντιδραστηρίου που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε οτιδήποτε τεστ είναι, είτε rapid test είναι, μοριακό τεστ. Όλα παίζουν πολύ ρόλο. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στο να έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Δύο θέματα ακόμη, κύριε Τσακρή, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Το ένα έχει να κάνει με την αυριανή συνεδρίαση για τα μέτρα. Κάποιοι μιλούν για χαλάρωση, δηλαδή να ξαναπάμε στα μαγαζιά που τώρα δεν επιτρέπεται η μουσική, να είναι μέχρι τις 12 ανοιχτά, αλλά να παίζει μουσική και να είμαστε καθήμενοι. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη χωρητικότητα των γηπέδων. Μας παίρνει να χαλαρώσουμε λίγο αυτά τα μέτρα? Νομίζω ότι πιεστήκαμε γενικά αρκετά και πολλοί έχουν καταλάβει και βλέπω υπάρχει μεγάλη συμμόρφωση και στην κοινότητα. Mm-hmm. Βλέπουμε αποφεύγουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας το συγχρονισμό πολλών ατόμων, τις κοινωνικές συγκεντρώσεις πολλών ατόμων τις τελευταίες εβδομάδες. Βλέπω χαρακτηριστικά υπάρχει μια συμμόρφωση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως επίσης και η σωστή χρήση της μάσκας, βλέπω ότι έχει επανέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο η χρήση της μάσκας, αλλά η σωστή χρήση της μάσκας που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι αυτό δίνει ένα περιθώριο για κάποια ελάφρυνση. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε επίσης είναι η ανάγκη, νομίζω, πέρα από τα υπόλοιπα μέτρα δημόσιας υγείας τα οποία λαμβάνουμε και η χρήση των νέων φαρμάκων που έρχονται. Εδώ να έρθουμε λοιπόν τώρα με τα νέα φάρμακα. Πότε πρέπει να έρθουν στη χώρα μας, πότε τα περιμένουμε και κυρίως ποιος επιλέγει ποιος θα πάρει φάρμακο, προφανώς ο γιατρός, αλλά με ποιο τρόπο θα γίνεται? Ξέρετε, η χώρα μας, επειδή ακριβώς έχει ένα σύστημα υγείας με τα προβλήματα που έχει, τα διαχρονικά προβλήματα που έχει, έχει ένα λόγο παραπάνω. Τα αντιϊκά φάρμακα, τα καινούργια αντιϊκά φάρμακα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή να αποτρέψουμε τις σοβαρές νοσηλίες, να αποφύγουμε το να μπει κάποιος στην εντατική θεραπεία. Έτσι, τα νέα αντιϊκά φάρμακα που έρχονται δίνουν αυτή τη δυνατότητα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα φάση, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Mm-hmm. Ένας λόγος παραπάνω για τα προβλήματα, τα διαχρονικά που υπάρχουν. Δεν έχουμε παραλάβει. Υπάρχει ένα θέμα με τον EMA. Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στην έγκριση από τον EMA. Παρ' όλα αυτά, έχουν τη δυνατότητα οι χώρες μεμονωμένα να παραλάβουν τα αντιϊκά φάρμακα. Ήδη στην Αμερική τρέχουν από εδώ και πολλές εβδομάδες. Στην Αγγλία επίσης χρησιμοποιούνται. Η Ιταλία επίσης τα έχει ξεκινήσει τη χρήση τους. Και πολλές χώρες της Ασίας, όπως η Κορέα, η Νότια Κορέα. Α, τα έχει παραλάβει και η Ιταλία. Και η Ιταλία νομίζω τα παρέλαβε. Άρα πρέπει να παραγγείλουμε κι εμείς. Δηλαδή νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, σαν μέτρο δημόσιας υγείας, στην παρούσα φάση της επιδημίας, έτσι όπως εξελίσσεται, είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείρισή της. Άρα θα πρέπει να επιστρεφθεί. Μπορούμε να το κανονίσουμε μόνοι μας αυτό ως χώρα ή θα πρέπει να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί είπατε ότι καθυστέρησε. Ο EMA δίνει τη δυνατότητα. Αλλά το έκανε η Ιταλία. Δίνει τη δυνατότητα και σε χώρες πριν την πλήρη έγκριση των φαρμάκων αυτών να μπορεί για λόγους έκτακτης ανάγκης να τα προμηθευτεί. Και βέβαια πρέπει να λαμβάνονται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συνταγογραφείται αυτό από τον γιατρό? Θα συνταγογραφείται οπωσδήποτε. Και θα πρέπει ο γιατρός να κρίνει. Ανάλογα το περιστατικό και πώς πάει. Ανάλογα το περιστατικό, εάν κρίνει ο γιατρός ότι έχει υποκείμενα νοσήματα, ότι έχει παράγοντες κινδύνου που συντρέχουν ώστε πιθανόν ο ασθενής αυτός να αναπτύξει σοβαρή λίμωξη, να έχει τη δυνατότητα έγκαιρα να το συνταγογραφήσει. Έχει σημασία η έγκαιρη χορήγησή του τις πρώτες ημέρες της λίμωξης για να είναι πραγματικά αποτελεσματική αυτή η θεραπεία.